Να μπει τέλο στην κοροϊδία που εισέπραξαν, περιμένοντα την πλήρη εφαρμογή τη απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία, αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλεία, προκυρήσοντα σειρά δυναμικών κινητοποιήσεων ω απάντηση στην απαξίωση με την οποία αντιμετωπίστηκαν οι προσπάθειε των συνδικαλιστών να συναντηθούν με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Και τι κάνει η πολιτεία σε εμά, του αστυνομικού και σε όλου του έρχεται να μα πει ότι εγώ δεν εφαρμόζω τι δικαστικέ αποφάσει. Αντί να συναντηθούν με τον κύριο Χουλιαράκη έλαβαν έκπληκτη από το γραφείο του την απάντηση ότι θα έπρεπε να είναι ικανοποιημένοι με τα χρήματα που λαμβάνουν. Να μας πει ο κύριος Χουλιαράκης αυτός τη χρήματα παίρνει και από κέπτα να έρθει δίπλα μας και να ζήσει αυτό με αυτά που παίρνουμε, είναι πολλά εμά. Η αυτή απάντηση δόθηκε από τον κύριο Χουγεράκη την προηγούμενη εβδομάδα. Επομένω, οι ένστολοι δεν έχουν τίποτα άλλο να περιμένουν πλέον παρά μόνο να αντιδράσουν και να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση που γίνεται από κοινού με την αστυνομία και το λιμενικό. Η πρώτη απάντηση θα δοθεί μέσα από την ένστολη πανελλαδική διαμαρτυρία που πραγματοποιείται την επόμενη Τετάρτη στο Σύνταγμα, ω πρώτη γεύση των αντιδράσεων που πλέον αναμένονται σφοδρέ και με διάρκεια, καθώ η υπομονή των ενστόλων εξαντλήθηκε. Αν ο κύριο Κουλιαράκη νομίζει ότι παίρνουμε αρκετά, μπορεί να κάνει μία βόλτα στα, στα σπίτια μα, μπορεί να δει τι οικογένειέ μα που ζουν. Δεν έχει καταλάβει ότι τα σώματα ασφαλεία είναι η ρεχοκαλιά τη χώρα και δεν συμπεριφερόμαστε έτσι για αυτού. Είναι λοιπόν μία ανεπίτρεπτη από την πλευρά τη υπαναχώρηση, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη δική μα πλευρά. Γι' αυτό και στι 22 του μήνα στο Σύνταγμα θα διαδηλώσουμε, θα διαμαρτυρηθούμε για αυτή την ανεύθυνη από την πλευρά τη κυβέρνηση στάση. Από το 2014, το Συμβούλιο τη Επικρατεία έχει κρίνει αντισυνταγματικέ τι περικοπέ που έγιναν στι αποδοχέ αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών, επιβάλλοντα την επιστροφή των χρημάτων που έπρεπε να είχαν λάβει, ακόμη την επαναφορά των αποδοχών του στα προπερικοπών επίπεδα. Ωστόσο, έχουν λάβει μόνο το 50% των χρημάτων που έπρεπε να του επιστραφούν και καμία απάντηση για το πότε θα καταβληθούν τα χρεωστούμενα. Βάλαμε πλάτη αδιαμαρτύρητα τότε για να βοηθήσουμε την πατρίδα μας στις δύσκολες στιγμές που περνάει. Ε, αυτό μάλλον ε, ε, κάποιοι το εκλάβαν ως αδυναμία και συνεχίσανε με το μαχαίρι να μας κόβουν απολαβές, φτάνοντας τώρα σε ένα σημείο που δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Δεν έχουν τη διάθεση και το δηλώνουν πλέον ευθαρσούς ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Επομένως εμείς πρέπει να αντιδράσουμε, να κάνουμε δυναμικές κινητοποίησεις και να πάρουμε πλέον την τύχη στα χέρια μας. Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Δημόσια Τάξη προαναγγέλει την εφαρμογή νέου ειδικού μισθολογίου, το οποίο θα προβλέπει ακόμη χαμηλότερε αποδοχέ.